Ράφτη μου ραφτάκο, παραμύθο ραφτάκο, τη φορεσιά μου ράψε και παραμύθι φτιάξε. Τη φορεσιά μου ράψε και παραμύθι φτιάξε. Έχω αόρατη βελόνα, έχω αόρατη κλωστή, παραμύθι να ραφτεί, να ραφτεί, να φορεθεί. Ο παραμύθωραφτής είναι μοναδικός, σίγουρα σας το λέει, δράκοντας φλόγερος. Ο παραμύθωραφτής είναι καλός πολύ, μια μαγίσσα το λέει με μαγικό σκούπι. Σε μια πόλη με πολλά και μεγάλα σπίτια, με πολλούς και βιαστικούς ανθρώπους, ζούσε ένας καλόκαρδος ράφτης. Ήτανε πάντα ευγενικός, με μια χαρούμενη καλημέρα στο στόμα του, με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη του. Όλοι τον αγαπούσαν. Αλλά πιο πολύ από όλους, τον αγαπούσαν τα παιδιά. Αφού ο ράφτης μας ήξερε ένα σωρό όμορφα και μαγικά παραμύθια, να τους φιλεύει, να τους κερνάει, να μοιράζεται μαζί τους, κάθε φορά που μαζεύονταν γύρω του. Και με φωνή που σε μάγελε, σαν τα παραμύθια του. Κι ήταν φορές που τα παιδιά τύλιγαν γύρω τους χρωματιστά κομμάτια ή φασμά, θέλοντας έτσι να παίξουν τα δικά τους παραμυθένια παιχνίδια. Και έτσι λοιπόν, τα παιδιά, παίζοντας με υφάσματα και καθώς χαιρόντουσαν, έλεγαν κάθε μέρα «Καλημέρα παραμυθωράφτη», γεμίζοντας με γέλια τις γειτονιές. «Καλημέρα, παραμυθωράφτη», έλεγαν και οι μεγάλοι που είχαν μάθει πια το καινούργιο του όνομα. Δεν υπήρχε ράφτης, υπήρχε ο παραμυθωράφτης στην πόλη του. Έτσι λοιπόν περνούσε όμορφο ο καιρός για τον ράφτη μας, τον παραμυθωράφτη. Ώσπου μια νύχτα παράξενη, δεν μπορούσε καθόλου να κοιμηθεί. Σκέψεις, πολλές σκέψεις, πολλές τρυπογύριζαν στο μυαλό του. Σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν και ώρες ολόκληρες. Και να ήμουν αληθινός παραμυθωράφτης. Να έλαβα παραμυθοφορεσιές αληθινές και να τους έδινα όλους με όσα παραμύθια ήθελαν. Γι' αυτό το σκεφτόταν και το ξανασκεφτόταν ώρες ολόκληρες. Και η νύχτα εκείνη άρχισε να φύγει. Είχε να μαζέψει ένα σωρό αστέρια και πεφταστέρια, τα περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Και φαίνεται πως αυτά τα πεφταστέρια των ευχών έκαναν το θαύμα τους. Γιατί μάλλον η ευχή του παραμυθωράφτη μας πρέπει να βγει και αληθινή. Ακούστε τι έγινε το άλλο πρωί. Το άλλο πρωί λοιπόν, κάποιοι πρόσεξαν τον καλό ραφτοράφτη να αλλάζει με κέφι την επιγραφή του ραφείου του. Κοίταξαν ψηλά και διάβασα. Παραμυθωραφείο, παραμύθια στα μέτρα σας. Άδικα όμως τα παιδιά παρακαλούσαν τους μεγάλους να αγοράσουν παραμύθια στα μέτρα τους. Οι μεγάλοι δεν έδιναν τα λεφτά τους για παραμυθοφορεσιές και παραμυθόρουχα. Καθόλου δεν πίστευαν τώρα αυτά που. Και νόμιζαν πως τους κορόιδευε. Έτσι, έγινε βιαστική και μουτρωμένη η καλημέρα τους τα πρωινά. Η καρδιά του ράφτη μας, παραμυθοράφτη, γέμισε από λύπη που είχε χάσει την αγάπη του κόσμου. Έβλεπε άδειο το μαγαζάκι του. Κανείς δεν περνούσε πια από εκεί. Κι ούτε παραμύθια έλαβε, ούτε παραμύθια έλεγε.
βυθιζόντας τη σιωπή. Όλο και περισσότερο. Ώσπου αποφάσισε να φύγει από εκείνη την πόλη και να γυρέψει αλλού την παραμυθένια τύχη του. Αφού λοιπόν αποχαιρέτησε τους μικρούς του φίλους, ξεκίνησε το ταξίδι του. Θρομοέπαιρνε, θρομοάφηνε, ώσπου βρέθηκε σε τόπο παράξενο. Δεν υπήρχε κανένα σπίτι. Δεν υπήρχε κανένα δέντρο. Κανένας άνθρωπος. Μόνο ένας γεροδράκοντας υπήρχε. Που έκλαιγε ασταμάτητα. Ο παραμυθοράφτης τον πλησίασε χωρίς να φοβάται μήπως γίνει ψητός. Γεια σου, κύριε δράκοντα. Εγώ είμαι ο παραμυθοράφτης. Πες μου γιατί κλαις. Γεια σου, παραμυθοράφτη. Εγώ είμαι ο δράκοντας που λογορύχτησα, αλλά φωτιά πια δεν ρίχνω. Γέρασα, έχασα τη δύναμή μου και όλοι με ξέχασαν. Δεν σου πω, ξεθόριασα. Πώς να μην πλέω, λοιπόν. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ. Είπε με θάρρος ο παραμυθοράφτης και άρχισε να μετράει το σώμα του δράκοντα με τα χέρια. Και καθώς τον μετρούσε, κατάλαβε πως ήταν τεράστιο αυτό σου. Μόλις τέλειωσε το μέλημα, μετά από πολλή ώρα, έβαλε τα χέρια στις τσέπες του και τραγούδησε. Έχω αόρατη βελόνα, έχω αόρατη κλωστή, παραμύθι να ραφτεί, να ραφτεί, να φορεθεί. Αν είναι φορά όλοι μαζί. Έχω αόρατη βελόνα, έχω αόρατη κλωστή, παραμύθι να ραφτεί, να ραφτεί, να φορεθεί. Μόλις έβγαλε τα χέρια του από τις τσέπες, στρώθηκε σε δουλειά. Με όλη τη φαντασία και την τέχνη του, με γρήγορες και προσεκτικές φελονιές, έρευε την παραμυθοφορεσιά του δράκοντα λογορύχτη. Η κλωστή και η βελόνα δεν φαίνονταν, ήταν σαν να έλαβε τον αέρα. Μα όσο η ώρα περνούσε, τόσο η φορεσιά στολιζόταν με τα πιο όμορφα δρακοχρώματα. Όταν τελείωσε, την έδωσε στον δράκοντα να τη φορέσει. Και τότε, ξέρετε τι είπε τότε. Ο δράκοντας δυνάμωσε. Τα φτερά, τα πόδια, το σώμα του ολόκληρο ήταν πανίσχυρο. Άρχισε να βγάζει φωτιά από το στόμα του, όπως πρώτα, και έναν ολόκληρο στρατό ήταν ικανός να τσουρουφλήσει τώρα. Να και ο ψηλότερος βράχος του κόσμου. Πάνω εκεί βρισκόταν η φωλιά του. Κάθισε λοιπόν ο δράκοντας αναπαυτικά και είπε. Παραμυθοράφτη. Θέλω για το καλό που μου έκανες να σου δώσω μια ιστορία δώρο. Άκουσε την με τα χαράς. Η ιστορία που θα σου πω έρχεται από τα μέρη της Άπου Ανατολής, εκεί που βγαίνει ο ήλιος, εκεί που όλοι τιμούν τους δράκοντες σαν εμένα. Όπως την είπε ο δράκοντας λογορύχτης την ιστορία στον παραμυθοράφτη, έτσι θα σας την πω. Μια φορά και ένα καιρό ήταν, λέει, ένας γέροντος αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας αυτός, όταν ήρθε η ώρα του να είναι πιο αδύναμος και πιο άχρωμος, έτσι σαν το φλογορίχτη μας, και πιο ταλαιπωρημένος, κατάλαβε ότι ήρθε η ώρα του να αποσυρθεί και να μην είναι εκείνος στην εξουσία, αλλά ένας άλλος άξιος διάδοχος. Ενώ λοιπόν είχε παιδιά, ενώ είχε έμπιστους, δεν προτίμησε κανέναν από αυτούς. Μόνο ήθελε να γίνει διάδοχος του ένας άξιος νέος από εκείνο τον τόπο. Κάλεσε λοιπόν όλους τους νέους ή πολλούς νέους από εκείνα τα μέρη. Τους κάλεσε μπροστά του αυτά, τα απλά παιδιά, τα απλά παλικάρια και τους είπε. Θα μοιράσω στον καθένα σας από ένα σπόρο. Το είπε και το έκανε. Τους μοίρασε από ένα σπόρο.
μετά από ένα χρόνο, αφού φυτέψετε το σπόρο, σε μία γλάστρα, με χώμα όπως θέλετε, θα έρθετε μπροστά μου, να δω τι έχει βγάλει ο σπόρος που σας έδωσα. Έτσι και έγινε. Ανάμεσα σε όλους τους νέους που πήρανε από ένα σπόρο, ήταν και ο Λίνγκ. Ένα όμορφο, καλό παλικάρι. Ο Λίνγκ λοιπόν πήρε το σπόρο, τον φύτεψε μέσα στη γλάστρα και έτσι όπως ήταν στο σπίτι του και καθόταν και στεγόταν και έβλεπε με μεγάλη υπομονησία να δει τι θα ξεφύτρωνε τελικά από εκείνη τη γλάστρα, είπε όλη την ιστορία στη μάνα του. Εκείνη το συμβούλευσε να είναι υπομονετικός. Έτσι και ήταν ο Λίνγκ, πολύ υπομονετικός, η αλήθεια είναι. Περνούσαν οι εβδομάδες, περνούσαν οι μήνες και ο Λίνγκ άκουγε τριγύρω τα άλλα παλικάρια να λένε πως τάχα οι γλάστρες τους είχαν φυτρώσει. Ο καθένας είχε από ένα δικό του πολύ ωραίο φυτό φυτεμένο μέσα στη γλάστρα. Άλλη θάμνη, άλλη δέντρα. Όσο περνούσαν οι μήνες, τόσο η θάμνη και τα δέντρα που είχε ο καθένας στη γλάστρα του τεργεύανε. Αλλά όχι και στη γλάστρα του Λίνγκ. Η γλάστρα του Λίνγκ δεν είχε κανένα φυτό. Δεν είχε ούτε ένα τόσο πανικρό φυλλαράκι φυτεμένο. Ο Λίνγκ όμως δεν το λέγε σε κανένα. Μόνο περίμενε. Κοιτούσε τη γλάστρα του και περίμενε, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο σπόρο του. Στο σπόρο του αυτοκράτορα. Αλλά πέρασε ένας χρόνος και ενώ άκουγε από όλους πως πια στις γλάστρες τους ήταν μεγάλα τα φυτά που είχαν βγάλει, όλα τα υπόλοιπα παλικάρια, ο Λίνγκ δεν είχε τίποτα στη δική του γλάστρα. Και όταν ήρθε ο καιρός να πάει στον αυτοκράτορα, είπε στη μάνα του πως δεν ήθελε να πάει. Η μάνα του όμως τον συμβούλεψε πως έπρεπε να πιστεύει στον εαυτό του, να έχει θάρρος και να πάει μπροστά στον αυτοκράτορα, ό,τι και να είχε η γλάστρα του. Ακόμα και δεν είχε τίποτα. Έτσι λοιπόν, ο καλός μας ο Λίνγκ πήρε τη γλάστρα του και πήγε με θάρρος μπροστά στον αυτοκράτορα. Στη μεγάλη βασιλική αίθουσα έβλεπε τριγύρω του παλικάρια να έχουν μπροστά τους τις γλάστρες τους και να είναι αυτές με ό,τι φυτά, πανέμορφα φυτά, μπορεί κανείς να φανταστεί. Και τι δεν είχανε, λουλούδια, θάμνους, δέντρα ολόκληρα. Ένα χρόνο, είχε περάσει ένας χρόνος. Ο Λίνγκ στεκότανε πιο πίσω. Η γλάστρα η δική του δεν είχε τίποτα. Και όσο έβλεπε τους άλλους και τις γλάστρες τους, τόσο πιο πίσω στο κόντα. Ο αυτοκράτορας κοίταξε τους νέους προσεκτικά, έναν-έναν. Κοιτούσε μια τους νέους και μια τις γλάστρες τους. Και όταν η ματιά του έφτασε πίσω-πίσω, εκεί που ήταν ο Λίνγκ, φέρτε μπροστά μου το νερό. Έλα, έλα εδώ, έλα μπροστά μου. Ο Λίνγκ πήρε τη γλάστρα του και με σταθερά βήματα και μεγάλες ανάσες την απόθεσε μπροστά στο βασιλιά. Πώς λένε, νεαρέ μου? Με λένε Λίνγκ, μεγαλειότατε. Πρέπει να σας πω πως όλη εκείνη την ώρα περιπαιχτικά πειράγματα, αστεία, γελάκια ακουγόντουσαν ανάμεσα σε όλα τα άλλα παλικάρια που έβλεπαν την γλάστρα του Λίνγκ και δεν είχε τίποτα. Ο Λίνγκ τα προσπέρασε όλα αυτά. Με γενναιότητα στάθηκε μπροστά στον αυτοκράτορά του. Τον κοίταξε στα μάτια και την ώρα που είπε το όνομά του ακούστηκε η φωνή του αυτοκράτορα να απλώνεται σε όλη τη βασιλική αίθουσα. Λοιπόν, αυτός είναι ο νέος αυτοκράτορας, ο Λίνγκ. Τα χάσανε όλοι. Ο Λίνγκ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε, μα πώς μπορεί να είμαι εγώ αφού δεν μπορώ να φροντίσω ένα σπόρο. Πώς γίνεται να φροντίσω ένα ολόκληρο βασίλειο. Δεν μίλησε όμως, δεν έβγαλε κουβέντα. Μόνο άκουσε τον αυτοκράτορά του να συνεχίζει και να λέει ο Λίνγκ είναι ο πιο έντιμος από όλους σας, ο πιο γενναίος. Όταν σας έδωσα πριν από ένα χρόνο τους σπόρους, οι σπόροι ήταν βρασμένοι.
Δηλαδή ποτέ δεν θα φύτρωναν κανένα φυτό. Όταν βάλατε τους πόρους στις λάστες σας και βλέπατε πως δεν θα φύτρωναν κανένα φυτό, τι κάνατε όλοι? Αλλάξατε το σπόρο μου και βάλατε έναν άλλον δικό σας σπόρο, καινούριο. Από αυτό τον καινούριο σπόρο βγάλατε σήμερα τα φυτά που έχετε μπροστά μου. Αλλά ο σπόρος σας αυτός δεν είναι ο δικός μου σπόρος. Ο Link ήταν ο μόνος που άφησε στη λάστρα το δικό μου σπόρο. Είναι ο πιο γενναίος, ο πιο έντιμος και ο πιο αληθινός από όλους σας. Το αξίζει λοιπόν να γίνει αυτοκράτορας, γιατί έτσι θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Έτσι και έγινε. Λένε πως ο νεαρός Link έγινε αυτοκράτορας και από εκείνη την ημέρα και για πολλά πολλά χρόνια κυβέρνησε με αξιοσύνη εκείνο τον τόπο. Καθώς λοιπόν ο παραμυθοράφτης πήρε την ιστορία του δράκοντα, τον αποχαιρέτησε και συνέχισε το ταξίδι του. Ράφτη μου ραφτάκο, παραμυθοραφτάκο, τι φορεσιά μου ράψε και παραμύθι φτιάξε, τι φορεσιά μου ράψε και παραμύθι φτιάξε. Έχω αόρατη βελόνα, έχω αόρατη κλωστή, παραμύθι να ραφτεί, να ραφτεί, να φορεί.